Κύριοι, σημαντική θα έλεγα, κατέγραψαν οι τιμές των ακινήτων το τρίτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Από πολύ νωρίς οι άνθρωποι της αγοράς και ειδικά ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κλιματομεσιστών η Real Estate, ο κ. Θέμης Μπάκας, που είναι μαζί μας, το είχε προδιαγράψει αυτό, το είχε έτσι, δει να συμβαίνει στην πραγματική οικονομία και να μην είναι απλώς μια στατιστική. Το λέγαμε, το συζητάγαμε από το καλοκαίρι, Θέμη Μπάκα. Καλησπέρα, την καλησπέρα. Εδώ είναι τα πράγματα. Έχει απόλυτο δίκιο. Ήδη βλέπω ότι πρέπει να τα εσύ δεν έχει το δίκιο, εσύ το έλεγε, Θέμη. Πρέπει να τα αποδώσουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Α πούμε το εξής στου ακροατές μας, ότι μετά από 10 χρόνια μνημονίων, από το 2018, που αποτελεί την πρώτη χρονιά, όταν γράφουμε μια αύξηση στι τιμέ πόλη των ακινήτων κατά 2% για εκείνα νόμιμα. Το 2021, από την τέταρτη χρονιά, που καταγράφουμε πάλι αύξηση 7,6% το τρίτο τρίμηνο του 2021. Σε σχέση με το τρίμηνο του 2020, ισοσιατικά οι αυξήσεις που έχουν αγγίξει περίπου 20-25% το 2018 και σήμερα. Να πούμε στους ακροατές μας ότι τα χρόνια των μνημονίων σε πολλές περιοχές οι τιμές των ακινήτων έχασαν την αξία τους κατά 40%, ενώ ακόμα και σήμερα μετά τις αυξήσεις που καταγράφονται ισοσιατικά 20-25% το 2018 και σήμερα, σε πολλές περιοχές οι πολύ πολλές τιμές ακόμα και 20-25%, με αποτέλεσμα η παραγορά να δείχνει, να δημιουργεί αυτή τη στιγμή την εικόνα νέα δεύτερη επενδυτική ευκαιρία, δηλαδή για όσου πλέον ακριβικά στη διαδικασία να επενδύσουν εκείνη την περιουσία ανέτη 2014-2015-2016 καθώ τη αναμονή, πλέον η κλιματαγορά δείχνει τη δυνατότητα πραγματικά να μπουν στη διαδικασία να επενδύσουν και να δουν ότι οι τιμέ θα αυξηθούν και το επόμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, τη λέμε αρχίζει να μαθαίνουν και το εξή όμω, ότι ενώ βλέπουμε αύξηση τιμών κατά 7,6% το τρίτο τρίμηνο του 2021, όταν το β' τρίμηνο ήταν 6,2% και το πρώτο τρίμηνο 4,5%, μπορεί τηλέμαχε, μέσα στην αύξηση αυτήν τιμών, ένα σημαντικό παράγοντα να είναι και το κόστος, η αύξηση του κόστου κατασκευή στην οικοδομή. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, σύμφωνα με δηλώσει κατασκευαστών, υπάρχουν αυξήσει στα οικονομικά υλικά, οι οποίε αγγίζουν ακόμα και το 35%. 35% άρα, μάλιστα. Ακριβώς. Αυτό τουλάχιστον γράφουν οι δημοσιεύσει και οι έρευνε. Το πρόβλημα είναι το εξή, τηλέμαχε, ότι αυτή η αύξηση του 7,6% που λέμε ότι είναι το τρίμηνο, μπορεί, επειδή αφορά όμως με όδη τα κίνητα, ακίνητα που πολλές φορές πολλούνται ακόμα και από τα αποτραλιστικά, από τα σχέδια δηλαδή, μπορεί ο κατασκευαστής πραγματικά να έχει μεταφέρει ένα κόστος κατασκευής στη τιμή πώλησης. Άρα σίγουρα βλέπουμε ότι υπάρχουν αξιδικές τάσεις. Ναι, καταγράφεται κανονικά και η κλιματαγορά δείχνει ότι αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτή η αύξηση μπορεί να συμβαίνει λόγω της αύξησης του κόστου κατασκευής, λέμε. Ναι. Όπως και να έχει όμως το πράγμα, το γεγονός ότι αυτή η αύξηση υπάρχει και είναι καταγεγραμμένη, 7,5% ξαφνικά, σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα υπήρχε ενδιαφέρον, δεν θα υπήρχε αύξηση, γιατί δεν θα υπήρχε και οικοδομή. Τηλέμαχε, 8,2% έχουμε την αύξηση όμως το τρίτο τρίμηνο του 2021 στα ακίνητα παλαιότερα άνω των 5 ετών. Μάλιστα. Και σημαντικό να φέρουμε στους ακροατές ότι η αύξηση στην οικονομική δραστηριότητα Ιούνιο 2021, Ιούνιο 2020 ξεπεράνε 18%. Που σημαίνει ότι η οικοδομή ξαναξεκινάει. Ξαναμπήκαμε στη διαδικασία να συζητάμε ορθά ότι η οικοδομική δραστηριότητα υπάρχει στη χώρα μας. Ναι. Μην ξεχνάμε χρόνια μνημονίων του Λέμαχε, ο όρος οικοδομική δραστηριότητα και κλιματαγορά πλέον είχε πάψει να υπάρχει στο λεξιλόγιο μας. Ναι. Και τώρα επιστρέφει και προσπαθεί να πάρει την έννοια του παρελθόντος. Και μην ξεχνάμε ότι πλέον οι τράπεζες είναι για αυτές οι οποίες έχουν ξεκλειδώσει τη χρηματοδότηση, βεβαίως με ένα λελογισμένο τρόπο, και δίνουν δάνεια για να αγοράσει κάποιο σπίτι, αλλά όχι κάνοντας τα λάθη του παρελθόντος. Τηλέμαχε, μου δίνεις την πιο ωραία πάσα αυτή τη στιγμή να σου αναφέρω ότι οι τράπεζες, σύμφωνα με τις πληροφορίες του 2021, θα αγγίξουν σε ταμιεύσεις 900 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2020 είμαστε 687 εκατομμύρια ευρώ. Και πλέον, Τηλέμαχε, έχει ξαναεπιστρέψει πλέον το μεγάλο δίλημα στον κόσμο που υπήρχε στο παρελθόν, ενώ το 2005-2006, αγορά σπιτιού με στεγαστικό δάνειο ηλίκιο. Πλέον βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο να μπαίνει σε διαδικασία και να μελετά να εκτελέσει την αγορά του σπιτιού μέσω στεγαστικού δανείου, εάν όμως τηλέμαχε διαθέτει το 20-30% της αξίας του ακινήτου που επιθυμούν να αγοράσουν. Πρέπει να έχεις μια μαγιά. Κλείνοντας τηλέμαχε, εκεί θα δει ο κόσμος ότι η δόση του δανείου είναι πολλές φορές μικρότερη 20-30% σε σχέση με το ζητούμενο ενίκιο. Άρα αυτή τη στιγμή έχει πυροδοτηθεί πάρα πολύ η αγορά της ακίνητης περιουσίας και η έκδοση ενός εργασιακού δανείου. Ευχαριστούμε, Θέμη Μπάκα. Να είσαι καλά. Πρόεδρος του κτηματομεσιστικού δικτύου e-Real Estate.